Καλημέρα. Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, τελευταία μέρα του Γενάρη. Το πρωινό μας vlog, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραίο θέμα, που δεν αφορά μόνο φοιτητές και δεν αφορά μόνο φοιτήτριες. Συμφοιτήτριες να σου πετύχουν. Αγαπημένη μου Θέκλα, σε χαιρετώ. Γεια σου. Σε παρακολουθώ χρόνια τώρα, από τη στιγμή που σε είδα πρώτη φορά σε μια εκπομπή του Λούι που ήταν ακόμη στο Σίγμα, δηλαδή προ τετραετίας, πενταετίας, και μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, πρώτη φορά είχα δει έναν άνθρωπο τόσο ανοιχτό που να μιλάει για όλα τα θέματα κομπλεξάριστα στην κλειστή κοινωνία της Κύπρου. Έκτοτε σε παρακολουθώ φανατικά. Είμαι 19 ετών, άρα σου 14 όταν με γνώρισες. Γεια σου κόρη. Φοιτήτρια στην Ελλάδα σε μια δύσκολη και απαιτητική σχολή. Σου γράφω λοιπόν γιατί χρειάζομαι την άποψή σου σε σχέση με κάποιες τοξικές συμφοιτήτριες μου, οι οποίες μου προκαλούν κακό στη ψυχική μου υγεία αλλά και στις επιδόσεις μου. Σαν πρωτοετής φοιτήτρια και εγώ στο εξωτερικό, όπως όλοι, τις πρώτες μέρες κάνουμε τις γνωριμίες μας και ψάχνουμε να βρούμε άλλους Κύπριους συμφοιτητές. Εκεί είναι το λάθος σας, ότι ψάχνετε να βρείτε Κύπριους συμφοιτητές. Και δεν είστε ανοιχτοί πηγαίνοντας στην Ελλάδα, που η Ελλάδα, εδώ που τα λέμε, δεν είναι εξωτερικό Ελλάδα, είναι την ίδια γλώσσα μιλάμε. Να γνωριστείτε με παιδιά από όλα τα μέρη της Ελλάδος, όχι πάμε και ψάχνουμε δικά τους Κύπριους. Έτσι γνώρισα κι εγώ κάτι φίλες Κύπριες, οι οποίες φαινόντουσαν νορμάλ και ξεκινήσαμε να κάνουμε λίγη παρέα. Το πρώτο διάστημα βγαίναμε έξω, απλές εξόδους, για παράδειγμα ένα φαγητό στα όρθια, ένα ποτό μετά τη σχολή και τέτοια. Καθώς περνούσε ο καιρός, ξεκίνησε σιγά σιγά και το διάβασμα για εξεταστική. Τα δύο αυτά κορίτσια είχαν σταματήσει να έρχονται στη σχολή από αρκετό καιρό πριν. Είχαν άλλες δουλειές, φαίνεται. Και έτσι δεν είχαμε τη σχέση που είχαμε πριν. Κάποια φάση κατάλαβα ότι με χρησιμοποιούσαν επειδή είμαι καλή μαθήτρια για να λαμβάνω πληροφορίες για τη σχολή που δεν έρχονταν, αλλά και για βοήθεια σε απορίες. Εκεί λίγο αργότερα άρχισα να βλέπω τα πρώτα σημάδια ανταγωνισμού περισσότερο από τη μία από τις δύο. Μου έστελνε συνέχεια μηνύματα να δει πού είμαι στην ύλη, πώς τα πηγαίνω και να τις λύνω τις απορίες της. Εγώ άρχισα να την αποφεύγω επειδή με άγχωνε. Συγκεκριμένα, εγώ δεν διαβάζω σπίτι, αλλά στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και καλά κάνει. Και τα παιδιά μου διαβάζουν στη βιβλιοθήκη. Είναι καλή ιδέα να διαβάζετε στη βιβλιοθήκη, γιατί επειδή όλοι διαβάζουν εκεί, μπαίνει πιο πολύ στο πνεύμα του διαβάσματος. Η μια ξεκίνησε να έρχεται στη βιβλιοθήκη όταν είδε πως πήγαινα εγώ, καθόταν δίπλα μου και ήθελε να τη λύνω τι απορίε τη όλη την ώρα. Μάλιστα, ήθελε δωρεάν δάσκαλο αυτή. Θυμάμαι μια φορά που είδε ότι ήμουνα σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο και αυτή ήταν 4 κεφάλαια πίσω. Και την επόμενη μέρα το πρωί ήρθε και ήταν πιο μπροστά από μένα. Δεν σε ζήλευε καθόλου. Σε είχε και πρότυπο φυσικά, αλλά και σε ζήλευε και ήθελε να σε εκμεταλλευτεί. Είχε ξεκινήσει και κατηγορούσε του άλλου συμφοιτητέ και έλεγε πω δεν γίνεται να περάσουν αυτοί τα μαθήματα και αυτοί όχι. Ναι. Ήρθε η ώρα τη εξεταστική και εγώ έφτασα στο σημείο να απενεργοποιώ το κινητό με τη δικαιολογία ότι μου αποσπούσε την προσοχή. Ερχόντουσαν όμω στη βιβλιοθήκη, με έβρισκαν. Και εγώ επειδή ντρεπόμουν τους έκανα μάθημα κανονικό. Καλή ζυγίζει. Τέλος πάντων, πέρασε η εξεταστική, τα πήγα πάρα πολύ καλά, μπράβο αγαπητοί μου. Στην επόμενη εξεταστική, και ενώ δεν με είχαν αναζητήσει όλο το προηγούμενο διάστημα για να βγούμε, ξεκίνησε πάλι το ίδιο πράγμα, η ζήλια και ο ανταγωνισμός. Δεν ήθελα να τις βλέπω, δεν μπορούσα καν να πάω στη βιβλιοθήκη να διαβάσω, καταπιεζόμουν και είχα αρχίσει και είχα κατρακυλήσει ψυχολογικά με αποτέλεσμα να μην διαβάζω. Έτσι ήρθε η αποτυχία στην εξεταστική του καλοκαιριού. Είδες τι έπαθες, είδες τι έπαθες. Κάντε καφέ ρε παιδιά να πούμε γιατί είναι κρίμα η κουρούτε. Κρίμα η κοπέλα. Κρίμα. Πήγαν αυτές οι δυο, έτσι όπως μας τα περιγράφει, ήθελαν να την εκμεταλλευτούν. Καθαρά χρησιμοθυρική φιλία, χρησιμοθυρικότατη φιλία. Χρησιμοθυρική φιλία είναι αυτό το πράγμα. Σε κάνω παρέα ειδικά για τι εξετάσει. Σε κάνω παρέα για να αντιγράφω από σένα. Σε κάνω παρέα για να μου κάνει μάθημα να τα ξέρω. Σε κάνω παρέα για να επωφεληθώ εγώ που δεν πηγαίνω στα μαθήματα και εσύ πηγαίνει στα μαθήματα. Άρα, εσύ, οι φίλοι που έστειλαν την επιστολή που πήγαινε στα μαθήματα, προφανώ είχε και τι σημειώσει τη, προφανώ είχε μια καλύτερη κατανόηση του θέματο επειδή ήταν εκεί και το παρακολουθούσε τώρα μου το παρέδιδε ο καθηγητή ή η καθηγήτρια. Αυτέ ήθελαν να την εκμεταλλευτούν. Και έτσι έφτασε στο σημείο να μην πηγαίνει στη βιβλιοθήκη να διαβάσει,
για να τις αποφεύγεις, αφού μας τα διάβασες, τα έγραψες πάρα πολύ ωραία, ενώ μας τα έγραψες ξεκάθαρα τι γινόταν. Και έπεσες εσύ ψυχικά, συναισθηματικά, με αποτέλεσμα να μην τα πας καλά στην εξεταστική σου, αν είναι ποτέ δυνατόν. Κύριε Λέισον, όχι, δεν λέω για σένα, είναι πολύ δυνατόν, μιλάω για το αυτό που κάνουν αυτές. Το θέμα είναι ότι λέω εντάξει, απέτυχα, αυτές τα πήγαν καλά και έτσι δεν θα με ξαναψάξουν για απορίες. Καλή σκέψη. Αρχές καλοκαιριού, πάμε Κύπρο και τσουπ, μήνυμα να μάθουν πώς τα πήγα. Όχι ότι δηλαδή δεν ήξεραν τους βαθμούς μου. Οι βαθμοί αναρτώνται με ονοματεπώνυμο στο διαδίκτυο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και εμάς αναρτώντουσαν με ονοματεπώνυμο στον πίνακα έξω από τη γραμματεία του τμήματος ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο. Και δεν το βρίσκα από τότε σωστό και ωραίο πράγμα να βλέπει ο ένα του βαθμού του άλλου, γιατί μπορεί κάποιο παιδί να μην τα πήγε καλά στι εξετάσει, μπορεί κάποιο να ήταν άρρωστο. Ή μπορεί να περνούσε μια φάση δύσκολη όπω περνούσε εσύ. Δεν ήταν ωραίο πράγμα να βλέπει ότι εγώ δεν τα πήγα καλά και άλλοι τα πήγαν πιο καλά και να το βλέπουν κι όλοι. Σοβαρά, κανονικά με κωδικό έπρεπε να του αναρτούν. Μένα νομίζω τα παιδιά μου που μου λένε, γιατί δεν έχω, εγώ δεν ασχολούμαι με την έννοια ότι δεν θα πω εγώ να δω τι βαθμού παίρνουν. Αυτοί, άμα θέλουν, μου λένε. Μου λένε ότι μπαίνω με τον κωδικό μου στη σελίδα στο πανεπιστήμιο και βλέπω ότι έχω πάρει. Και μου το λένε φυσικά, γιατί είναι καλοί βαθμοί που παίρνουν και θέλουν να του πω εύχομαι μπράβο. Ή ακόμη και αν τύχει ένα βαθμό να είναι τόσο σπουδαίο, μου λένε ξέρει, δεν τα πήγα πολύ καλά, δεν πειράζει, προχωρήστε. Αυτό το πράγμα όμω, να βλέπουν όλοι τι βαθμού πήραν όλοι, εμένα με βρίσκει ασύμφωνη. Είμαι σίγουρη πω είδαν και του δικού μου. Φυσικά του είδαν. Και αυτό σε ρώτησα όμω τα πήγε. Γιατί το είχαν κάνει και για άλλους φοιτητές ενώ ήμουν μπροστά άλλες φορές. Βέβαια, εννοείται. Θα το έκανα. Ταιριάζει με το προφίλ τους αυτό το πράγμα. Το να πάνε να δουν τους βαθμούς των αλλωνών. Απλώς ήθελαν να με ακούσουν να λέω πως απέτυχα. Εκείνη την ώρα θα έκλαν που θέλαν πραγματικά να τους πείτε «Άι στο καλό, με πήρατε για να χερεκακίσετε που δεν πήγα καλά στις εξετάσεις». Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας, άι στο καλό ή να. Σοβαρά. Έτσι έπρεπε εκείνη την... Ήταν η ευκαιρία σου εκείνη την ημέρα. Ευκαιρία σου. Ολόκληρο καλοκαίρι δεν με έψαξαν ποτέ, ούτε για έναν καφέ. Ενώ μένουμε στην ίδια πόλη. Που ήδη σε ψάξουν, δεν σε έχουν ανάγκη το καλοκαίρι. Μα δεν σε θέλουν για... Μα δεν είναι η φιλία σας ανταποδοτική. Δεν σε θέλουν για να περνάτε όμορφα. Δεν σε θέλουν για να ψυχαγωγήσετε. Σε θέλουν για να σε χρησιμοποιούν. Είναι η χρησιμοθυρική φιλία σας. Ανταποδοτική είναι όταν δίνει και ο ένας και δίνει και ο άλλος. Παίρνει και ο ένας και παίρνει και ο άλλος. Ένας ήταν καθαρά χρησιμοθυρική και κακοποιητική. Μόλις ήρθαμε πίσω για την εξεταστική Σεπτεμβρίου, ξανά τα ίδια. Εδώ να σημειώσω πως σε όλες τις εξεταστικές είχα γίνει απόμακρη, δεν τους μιλούσα, τους μιλούσα απότομα και δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Φυσικά δεν καταλαβαίνουν τίποτε γιατί δεν έχουν ντροπή πάνω τους. Δεν έχουν ντροπή. Άμα είσαι χρησιμοθυρικός άνθρωπος, αν κάνεις χρησιμοθυρικές φιλίες, είσαι ξεδιάντροπος. Σιγά να μην καταλάβουν τίποτα ξεδιάντροπες. Δεν τις συμφέρει να καταλάβουν. Αν τις συνέφερε να τσακωθούν μαζί σου, θα καταλάβαιναν και θα παρακαταλάβαιναν. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πλέον. Δεν θέλω να τσακωθώ άσχημα μαζί τους, γιατί όπως και να έχει, θα είμαστε τόσα χρόνια στην ίδια σχολή σε μια ξένη χώρα. Λοιπόν, σταμάτα να λες την Ελλάδα ξένη χώρα πρώτον. Και δεύτερον, είναι καλύτερα τώρα παρά να είστε τσακωμένες. Καλύτερα να τσακωθείς και να μην μιλιέσαι. Σοβαρομιλώ. Σοβαρολογώ που λένε και στην Ελλάδα. Τι είναι αυτή η δεν θέλω να τσακωθώ άσχημα μαζί τους. Να τους το πει στα μούτρα. Δεν θέλω να μιλάμε γιατί είστε εκμεταλλεύτριες. Με κάνετε παρέα για να με εκμεταλλεύεστε ή δεν δείχνετε συνέστηση. Θέλατε, με πήρατε τηλέφωνο για να με ακούσετε να λέω ότι δεν τα πήγα καλά στις εξετάσεις για να χαρείτε. Δεν σας θέλω για φίλες. Δεν είναι υποχρεωτικό με ποιους είμαστε στην ίδια σχολή να είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε ούτε στο νηπιαγωγείο, ούτε στο δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο. Αλλά στο νηπιαγωγείο μπορεί οι μανούλες να λένε στα παιδάκια να κάνετε παρέα με παιδάκια ή να λένε στο δημοτικό τα παιδιά να θέλουν να κάνουν παρέα με όλους. Μεγαλώνοντας και πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο, μπορούμε να επιλέξουμε αν με κάποιου οι οποίοι είναι παλιό χαρακτήρε δεν θα κάνουμε παρέα. Και εδώ θα σου πω ότι είδα προηγουμένω που έγραψε είμαι καλή μαθήτρια. Όχι, δεν είσαι καλή μαθήτρια, είσαι καλή φοιτήτρια. Πλέον είσαι φοιτήτρια. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είσαι φοιτήτρια, ότι μεγαλώνει, ότι είσαι πλέον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι δεν είσαι μικρό παιδί και ότι πρέπει να ορθώνει μπόι και ανάστημα απέναντι στου μπούλιδε και στου νταίδε κάθε λογή, είτε είναι Κυπραίοι είτε είναι οποιαδήποτε άλλη
περιοχή της Κύπρου ή της Ελλάδος ή της Ευρώπης, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και επίσης η Ελλάδα δεν είναι ξένη χώρα για μας τους Κύπριους. Δεν είναι ξένη χώρα, ούτε η Κύπρος είναι ξένη χώρα για τους Ελλαδίτες, θέλω να πιστεύω. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πάρα πολύ φιλική. Μιλάμε την ίδια γλώσσα, έχουμε παρόμοια γονίδια, έχουμε αρκετά κοντινά γονίδια. Έχω κάνει, σας είπα ότι έχω στείλει τον DNA μου για να βρω την εθνοτική μου προέλευση. Έχει βγει τον DNA του γιού μου, ο οποίος είναι 89% Έλληνας, είναι 5% Βαλκάνιος, 4% Μεσανατολός και 1% Ασκεναζί, που λέει είναι μια φυλή των Εβραίων οι οποίοι είχαν φύγει το 70 μετά Χριστού από την Ιουδαία και πήγαν στην Γερμανία, στη Δυτική Ευρώπη, να μεταναστεύσουν. Τώρα δεν ξέρω, φαντάζομαι από πάσα θα το έχει πάρει το Μεσανατολός και το Ασκεναζί. Το Βαλκάνιος το έχει πάρει από εκεί, από τη Μακεδονία που κατάγονται, από την Ήπειρο που είναι ο πατέρας του, που είναι κοντά στα Βαλκάνια. Τώρα δεν ξέρω εγώ πόσο της 100 Ελληνίδα είμαι, θα έχει πάρα πολύ πλάκα να μάθουμε. Όπως και να έχει όμως, δεν είναι ξένη χώρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πάρα πολύ φιλική και μιλάμε και την ίδια γλώσσα. Τώρα δεν πήγε στο Λονδίνο, στην Αγγλία, δεν πήγε στην Ουγγαρία, δεν πήγε στην Τσεχοσλοβακία, δεν πήγε στη Γερμανία, δεν πήγε σε μια χώρα άλλη που είναι άλλη γλώσσα, άλλη κουλτούρα, άλλος πολιτισμός. Να, είμαστε πίσω εμείς όσον αφορά στην κοινωνική εξέλιξη περισσότερα από την Ελλάδα, αλλά όχι και τόσο. Και δεν είναι ξένη χώρα. PS, που σημαίνει στερόγραφο, τα γεγονότα τα παρουσίασα εντελώς περιληπτικά, γιατί δεν ήθελα να πολυλογώ αφού είχαν γίνει τόσα πολλά και αμέτρητα πράγματα. Ευτυχώς που τα παρουσίασες εντελώς περιληπτικά, γιατί θα τα είχα πάρει πολύ περισσότερο στο κρανίο μαζί σου, που δεν έχεις διακόψει σχέση με αυτές τις ξεδιάντροπες προηγουμένως. Με εκτίμηση και θαυμασμό, σε ευχαριστώ για την εκτίμηση σου και το θαυμασμό σου. Σε παρακαλώ πολύ, κόψε κάθε σχέση. Μην αφήνεις κανένα να σε καταπατάει. Είσαι πολύ μικρή ακόμη, είσαι μόνο 19 ετών. Στην ουσία είσαι ακόμη στην εφηβεία και είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό να φοβάσαι να κόβεις δεσμούς ή να φοβάσαι να σηκώσεις ανάστημα και μπόι. Όμως είναι καιρός να αρχίσεις να το κάνεις. Έχεις την αγάπη μου και θα δεις ότι όταν κόψεις κάθε σχέση με αυτές και όταν σταματήσεις να επιτρέπεις σε τοξικούς ανθρώπους να μολύνουν τη ζωή σου, τότε θα πηγαίνεις και πολύ καλύτερα και με την ψυχική σου κατάσταση και με τη σωματική σου υγεία, αλλά και με τις εξετάσεις σου. Καλές σπουδές σου εύχομαι.